ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη. Εγγυήσεις στην Κύπρο από το Συμβούλιο Ασφαλείας και όχι από οποιαδήποτε μεμονωμένη χώρα. Ζητά και εμπλοκή του σώματος στη διαδικασία για λύση. Ο Ακιντζή έβαλε στον πάγο τις διαπραγματεύσεις και θα πάει στην Ισλαμική ως παρατηρητής. Αγνώριστη μετά τη Γενέβη η τουρκική πλευρά. Είναι ηλίου φαϊνότερων ότι ροκανίζει το χρόνο, δηλώνει ο Ιωάννης Κασουλίδης. Σε συνεργασία με την Κύπρο, ως κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών προσβλέπει ο Αντώνιο Κουτέρες. Προσδοκίες Ηνωμένων Εθνών για συνέχεια και στην προσπάθεια για λύση. Ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Μεγάλα θέματα ανοιχτά. Πρώτες εισπράξεις του κράτους μετά τη λίστα Λαγκάρντ. Ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. 7. Αδελφές της γης ανακάλυψε η NASA. Διερεύνηση ενδεχομένου για νερό και ζωή. Τι λένε οι επιστήμονες. Στο Μεξικό, σε ομιχλώδες πολιτικό τοπίο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι εξαγγελίες για ανέγερση τείχους ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις σχέσεις των δύο χωρών. Ποδόσφαιρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην μεσημβρινή επικαιρική ζώνη του ΡΙΚ. Όλη η επικαιρότητα, όλες οι ειδήσεις την ώρα που συμβαίνουν εκεί που συμβαίνουν. Και η ανάλυση η οποία ακολουθεί με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα. Ένα θέμα το οποίο θα δούμε σήμερα είναι κάτι το οποίο προέκυψε στην ΠΑΦΟ. Μάλιστα υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο. Μια κατάσταση η οποία δεν ευχαριστεί κανένα στο νοσοκομείο της ΠΑΦΟ. Θα δούμε τα πλάνα, θα ακούσουμε τους ήχους και θα ακούσουμε και τις δηλώσεις οι οποίες ακολουθούν από εμπλεκομένους. Επίσης θα δούμε σε 20 περίπου λεπτά τις 7 αδερφές της γης, τη νέα ανακάλυψη της NASA, τι σημαίνει μια ματιά πέρα από αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε. Κάποιοι νέοι χώροι που φαίνεται ότι είναι δυνατόν να έχουν και ωκεανούς νερού, δηλαδή την απαραίτητη πρώτη ύλη για να υπάρξει ζωή. Και βεβαίως το ερώτημα υπάρχει όχι ζωή πέραν της γης, επανέρχεται κάθε φορά, θα τα δούμε εδώ και με εικόνες και με επιστημονική ανάλυση. Κυπριακό βεβαίως, με τον κύριο Ακιντζή να βάζει πάγο στις διαπραγματεύσεις και με τη Ρωσία να ξεκαθαρίζει θέση σε σχέση με τις εγγυήσεις. Όχι σε εγγυήσεις οποιαδήποτε χώρας, εγγυήσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας, λέει η Ρωσία μπροστά στα Ηνωμένα Έθνη. Ξεκινούμε με το δελτίο ειδήσεων. Μαζί μας η Κατερίνα Χαραλάμπους. Κατερίνα, καλώς ήρθες. Καλό μεσημέρι, Πάρη. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Νέες ημερομηνίες για συνάντηση των δύο ηγετών θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Εσπεν Μπαρθάιντα, είπε ο εκπρόσωπος, συνεχίζει να εργάζεται με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, οι οποίοι διακήρυξαν τη δέσμευσή τους στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Το πρωί, σε δηλώσεις στο πρωινό δρομολόγιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης είπε ότι είναι ηλίου φαϊνότερον ότι η τουρκική πλευρά κανίζει το χρόνο, προσθέτοντας ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει γίνει αγνώριστη μετά τον Ιανουάριο στη Γενέβη. Μετά από 22 μήνες διαπραγματεύσεων, είπε, ο Μουσταφά Ακιντζή δεν θα έπρεπε να έχει αμφιβολίες για τις προθέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη. Στόχος των Τούρκων, πρόσθεσε, είναι η εκπεριτροπής προεδρία και η ισότητα. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ανέφερε ο κ. Κασουλίδης, εκμεταλλεύτηκε την έγκριση της τροπολογίας για το ενωτικό δημοψήφισμα, ώστε να προσθέσει στο οπλοστάσιο της Τουρκίας επιχειρήματα υπέρ της παραμονής στρατευμάτων και εγγύσεων, ενώ η Άγκυρα γνωρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα σε μια διεθνή διάσκεψη. Από τον Ιανουάριο, πρόσθεσε, ο κ. Ακιντζή δεν προχώρησε τίποτε σε ό,τι αφορά τις εκκρεμότητες των εσωτερικών θεμάτων όπως συμφωνήθηκε. Η Λευκοσία κατέληξε. Θέλει να συνεχιστεί ο διάλογος και τα θέματα να συζητούνται και να εξαντλούνται. Την ελπίδα να ξεπεραστούν σύντομα τα εμπόδια και να προχωρήσει η διαδικασία στο Κυπριακό, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, παραλαμβάνοντας τα διαπιστευτήρια του νέου μονίμου αντιπροσώπου της Δημοκρατίας του ΟΗΕ, πρέσβη Κορνίλιου Κορνιλίου. Ο Αντώνιο Γκουτέρες διαβεβαίωσε για το ενδιαφέρον και την στήριξή του στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, επισημένοντας όμως ότι τον κύριο ρόλο έχουν οι δύο πλευρές στην Κύπρο και οι εγγύτριες δυνάμεις. Ο κύριος Κορνιλίου ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για την ακύρωση της σημερινής συνάντησης των ηγετών μετά την απόφαση του Μουσταφά Ακιντζή να μην παραστεί. Τον ενημέρωσε επίσης για τους όρους που θέτει η τουρκική πλευρά καθώς και για τις θέσεις της κυβέρνησης στις τρέχουσες εξελίξεις. Σε ανακοίνωση, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη αναφέρει ότι ο κύριος Κορνιλίου, επιδίδοντας τα διαπιστευτήριά του, εξέφρασε τις ευχαριστίες του Πρόεδρου Αναστασιάδη προς τον Γενικό Γραμματέα για την προσωπική εμπλοκή του στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού και για το σταθερό και συνεχές ενδιαφέρον του για την Κύπρο.
Με αναφορά στο Κυπριακό, άρχισε την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, σε ανοιχτή συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τις συγκρούσεις στην Ευρώπη. Τα Ηνωμένα Έθνη και ο ίδιος προσωπικά, είπε, είναι στη διάθεση των δύο κοινοτήτων και των εγκυητριών δυνάμεων για να υποστηρίξουν την αναζήτηση λύσης που θα είναι αποδεκτή από όλους. Ο εκπρόσωπος της Κύπρου, Μιχάλης Μαύρος, επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη διαπραγματευτική διαδικασία έφτασε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και εξέφρασε την ελπίδα ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα επιδείξουν τον απαιτούμενο βαθμό δέσμευσης και πολιτικής βούλησης, ώστε η προσπάθεια να έχει αποτελέσματα. Η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης είπε ότι ποτέ δεν ήταν τόσο κοντά η διευθέτηση του Κυπριακού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημείωσε, έχει να διαδραματίσει ειδικό ρόλο, επειδή μια μελλοντική Ενωμένη Κύπρος θα είναι μέλος της. Η Αμερικανίδα μόνιμα αντιπρόσωπος ανέφερε ότι οι ηγέτες στην Κύπρο εργάζονται για τερματισμό της μακρόχρονης διαίρεσης του νησιού, ώστε να επιτευχθεί μια διευθέτηση, την οποία υποστηρίζουν στεναρά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τη σταθερή θέση της Ρωσίας στην Κύπρο επανέλαβε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας, προσθέτοντας ότι για το θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας, η Μόσχα θεωρεί ότι το καλύτερο θα ήταν η παροχή εγγύσεων από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Γάλλος μόνιμος αντιπρόσωπος χαρακτήρισε το Κυπριακό ως ενοχλητικό ζήτημα, καθώς η Κύπρος είναι μια χώρα στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αιγύπτιος μόνιμος αντιπρόσωπος χαρακτήρισε ξεπερασμένες τις παρούσες ρυθμίσεις ασφαλείας, λέγοντας πως δεν αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες πολιτικές πραγματικότητες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν την εκτίμηση ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία εδώ και δεκαετίες για επίτευξη συνολικής και διαρκούς λύσης του Κυπριακού και εκφράζουν ετοιμότητα να προσφέρουν όποια βοήθεια οι δύο ηγέτες θεωρούν ότι θα ήταν χρήσιμη, δήλωσε εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις εξελίξεις στις συνομιλίες. Απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει ερώτημα για την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης των δύο ηγετών. Ερωτηθείς για το περιεχόμενο της συνάντησης που είχαν την περασμένη εβδομάδα στο Μόναχο, ο εκτελών χρέη Υπουργού Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τζον Χέφερν, με τον ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, ο εκπρόσωπος απάντησε ότι ο Αμερικανός επίσημος διαβίβασε στον Έσπεν Μπαρθάιντα τη συνεχή υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς τη διαπραγματευτική διαδικασία, αποφεύγοντας όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Στο μεταξύ, ο Μουσταφά Κιντζή, αφού ακύρωσε τη σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για το Κυπριακό, θα μεταβεί στο Πακιστάν, όπου συνέρχεται η Ισλαμική διάσκεψη. Το ψευδοκράτος μετέχει στη διάσκεψη με το καθεστώς του παρατηρητή. Ο τουρκοκύπριος ηγέτης δεν έχει παράλληλα ξεκαθαρίσει αν και πότε θα επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών. Από ασφυξία λόγω πνιγμού στη θάλασσα προκλήθηκε ο θάνατος του άτυχουδίτη Ανδρέα Γιάνκου, 31 ετών. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Ελένη Αντωνίου, η οποία διενήργησε την νεκροτομή επί της ορού, ο άτυχος δίτης δεν φέρει οποιασδήποτε εξωτερικές κακώσεις ή οποιοδήποτε τραύμα, γι' αυτό και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή να χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους. Ο Γιάνκου, πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή Λίμνη της Αργάκας, ύστερα από πληροφορία που έδωσε ρατσιτέχνης ψαράς. Επισόδια σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα Απόλλων Ομόνιας στο Τσίριο Στάδιο. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την είσοδο των οπαδών της Ομόνιας στο γήπεδο υπήρξε ένταση και έγινε μερική χρήση δακρυγόνων για αποκατάσταση της τάξης. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπαδοί της Ομόνιας έριχναν πυρσούς, καπνογόνα και κροτίδες στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να υπάρξει ολιγόλεπτη διακοπή τρεις φορές, ενώ στο 77ο λεπτό ο αγώνας διεκόπη οριστικά. Οι οπαδοί της Ομόνιας συνέχισαν να ρίχνουν πυρσούς, καπνογόνα, πέτρες και άλλα αντικείμενα. Ένας παρατηρητής τραυματίστηκε ελαφρά. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δεκάδες καθίσματα των κερκίδων, τζάμια θρηματίστηκαν και έσπασαν πλακάκια στις τουαλέτες. Ζημιές προκλήθηκαν στο ταρτάν του σταδίου και στο γρασίδι από ρήψη πυρσών. Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο 26 ετών από τη Λευκοσία, ο οποίος θεάθηκε να ρίχνει κροτίδες και στην κατοχή του βρέθηκε κροτίδα. Πάμε τώρα εκτός συνόρων. Νέες οδηγίες εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και ζητά να αυξηθούν οι απελάσεις των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ με προτεραιότητα σε όλους όσους θεωρούνται απειλή ή έχουν καταδικαστεί ακόμη και για παραβιάσεις του οδικού κώδικα. Νέες οδηγίες που επιταχύνουν την απέλαση παράτυπων μεταναστών εξέδωσε η κυβέρνηση Τραμπ με προτεραιότητα όσους θεωρούνται απειλή. Σε αυτούς περιλαμβάνονται όσοι μπήκαν προσφάτως στη χώρα, όσοι έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα και εκείνοι που βαρύνονται με κατηγορίες αλλά δεν έχουν καταδικαστεί ακόμη. Homeland Security has made progress in the last three years, yet faces long-standing, persistent challenges. Από τις οδηγίες εξαιρούνται μόνο οι παράτυποι μετανάστες που ήρθαν στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδιά.
Στόχοι άμεσης απέλασης θα είναι στο εξής: όσοι μετανάστες αδυνατούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται στις ΗΠΑ για τουλάχιστον 2 χρόνια, αλλά και αυτοί που συλλαμβάνονται κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. Και ενώ η κυβέρνηση Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για να κρατήσει τους πρόσφυγες μακριά από το αμερικανικό έδαφος, το άγαλμα της ελευθερίας τους καλωσορίζει, όπως γράφει το πανό που ανάρτησε ομάδα ακτιβιστών και έγινε viral στο διαδίκτυο. Πυρετώδεις προετοιμασίες στο Hollywood για την 81η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ. Η βραδιά της 26ης Φεβρουαρίου πάντως προβλέπεται λαμπερή. Ας πάρουμε μια γεύση. Τα αγαλματάκια είναι καλογιαλισμένα και οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, καθώς πλησιάζουν οι μέρες για τη μεγάλη γιορτή του Αμερικανικού κινηματογράφου. Φαβορί και outsider περιμένουν με αγωνία τη μεγάλη βραδιά. Στην κατηγορία του πρώτου γυναικείου ρόλου, η Emma Stone και η Isabelle Huppert είναι σύμφωνα με όλα τα προγνωστικά οι επικρατέστερες. Η Γαλλίδα μάλιστα φαίνεται πως έχει πολλές πιθανότητες να είναι η νικήτρια για την ερμηνεία της στην ταινία Elle του Paul Verhoeven, καθώς έχει αποσπάσει ήδη μια χρυσή σφαίρα και εξαιρετικές κριτικές. Well, I don't think that I needed anything to help me, because I think, you know, when a role is so well, so great, and when the director has such a accurate insight on what he does, you don't need to be helped in any way. Η Emma Stone, πρωταγωνίστρια στο musical La La Land, που θεωρείται η ταινία της χρονιάς, επίσης με μια χρυσή σφαίρα στα χέρια της, είναι η βασική της ανταγωνίστρια. I learned to tap and ballroom dance thing live on camera, which was pretty insane. In lots of ways, it was just like a great challenge and it was so much fun. Music is my life. Κανένας δεν μπορεί όμως να υποτιμήσει την 20η υποψηφιότητα της πολύ βραβευμένης Meryl Streep, που μετά την αντιπαράθεσή της με τον Donald Trump έχει ενισχυθεί σημαντικά. How would you like him remembered? Υποψήφιες ακόμα είναι και η Νάταλι Πόρτμαν για το ρόλο της στην ταινία Τζάκι, αλλά και η Ρουθ Νέγκα για την ερμηνεία της στο Λάβινγκ. Ο ΑΠΟΕΛ θα διεκδικήσει απόψε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση στους 16 του Europa League. Με τη στήριξη 16.000 φίλων του, ο ΑΠΟΕΛ θα βρει γευμάκι απόψε, θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Στις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιοί ομίχλοι. Οι άνεμοι θα πνίγουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και βόρεια παράλια, στους 9 στα νότια και ανατολικά παράλια και στον 1 βαθμό στα υψηλότερα ορεινά. Τοπικά στα ορεινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός. Το ύψος των χιονιών στην κορυφή του Ολύμπου είναι 40 εκατοστά και στην πλατεία Τρόδους 30. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, γύρω στις 2. Πάρη. Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε με εκείνο το βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Είναι ένα βίντεο το οποίο ο ασθενής τράβηξε στο νοσοκομείο της Πάφου. Θα τον παρακολουθήσουμε.